Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Τομές στην επικαιρότητα». Προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Στέλιος Ράμφος, ο οποίος νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Καλησπέρα σας, κύριε Ράμφο. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Το θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή μας και θα προσπαθήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Ράμφο, να δούμε τα βαθύτερα αίτια της κρίσης, διότι η κρίση, όπως επανειλημμένως έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι οικονομική. Η οικονομική κρίση είναι η απόλυξη μιας βαθύτατης άλλης κρίσης που διέρχεται και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία εδώ και πολύ καιρό. Καταγράφηκαν στο υποσυνείδητο και στο συνειδητό του Έλληνα εντυπώθηκαν και καταγράφηκαν διαδρομές χρόνων, δεκαετιών, αιώνων θα λέγαμε ίσως, και όλα αυτά σε διάφορες περιόδους, είτε κρίσης είτε μη κρίσης, εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Άρα το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και πού πάμε, είναι τα βασικά ερωτήματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Ράμφο, με το βασικό μας ερώτημα, το οποίο σας παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό, νομίζω και οι τηλεθεατές μας και οι Έλληνες πολίτες σας παρακολουθούν. Ποιοι είμαστε, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είμαστε και πού αποδίδετε εσείς την κρίση σαν βαθύτερο αίτιο, διότι όπως την ύλη ή οτιδήποτε άλλο, την δομή, η βασική της μονάδα, έτσι και τέτοιου είδους φαινόμενα όπως είναι η κρίση, έχουν μια βασική μονάδα που καθορίζει ό,τι διαμορφώνεται πάνω από αυτήν. Σας ακούμε. Εγώ θα έλεγα, θα απαντούσα σε αυτή την ερώτηση, ότι το χαρακτηριστικό στην περίπτωση την δική μας δεν είναι ένας προσδιορισμός ποιοι είμαστε, αλλά που έχουμε βρεθεί έτσι, διότι αν πάμε, όπως είπατε πριν εύστοχα, πίσω σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, θα δούμε ότι υπάρχει στη συμπεριφορά των Ελλήνων μια παράξενη ανοριμότητα συνδεδεμένη με άφθονο συναισθηματισμό. Θα έλεγα λοιπόν εγώ ότι είμαστε ένας λαός που δεν μπόρεσε να ενηλικιωθεί μολονότι κάποια στιγμή στα πρώτα του βήματα ξεπέρασε κάθε οριμότητα. Γιατί? Η ερώτηση είναι λοιπόν γιατί. Θεωρώ ότι το πολύ κρίσιμο αφετηριακό σημείο, και δεν πειράζει που θα το πάω έτσι πολύ πίσω, μπορούμε να το εντοπίσουμε χονδρικά, υπάρχουν και προηγούμενα, αλλά το τοποθετώ εκεί, εγώ, στον 6ο αιώνα. Πριν ή μετά? Στον Ιουστινιανό. Μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν. Και θεωρώ ότι το κρίσιμο σημείο αυτό συνδέεται με το όνομά του, διότι επί του Ιουστινιανού έκλεισαν πια οριστικά ή κόπηκαν οι δεσμοί με το παρελθόν, το κλασικότερο ας πούμε, το αρχαίο και ιστεροελληνικό. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι έκλεισαν πια όλες οι σχολές και τελικά πρακτικά ετέθη εκτός νόμου τα στοιχεία, ετέθησαν εκτός νόμου τα στοιχεία του παλαιού πολιτισμού, τα οποία σημειωτέων είχαν προστατεύσει με κάθε δύναμη οι Καπαδόκες πατέρες, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι πατέρες και για αυτούς γιορτάζουμε. Οι τρεις ιεράρχες, δηλαδή. Τρεις ιεράρχες. Έτσι, εκείνοι που πίστευαν πολύ στη συνέρεση της πίστος με τα θετικά στοιχεία του κλασικού πολιτισμού. Ναι. Αυτό το πράγμα κόβεται τότε, συμβολικά θα πούμε στο 529, που εκδίδεται η εντολή να καταργηθεί η σχολή των Αθηνών. Εκεί με διάφορα φακελάκια καταφέρνουν και δίνουν παράταση 50 χρόνια στη σχολή, αλλά το 579 κλείνει οριστικά και κλείνει οτιδήποτε ήταν σχετικό, που σημαίνει τι? Ότι έμεινε η πίστη γυμνή μόνη της. Και που στη θέση της παλιάς όριμης ας πούμε σκέψεως, με τα λογικά κεκτημένα, με τις μεταφυσικές συνθέσεις, με όλα αυτά τα οποία χρησιμοποίησαν οι μεγάλοι πατέρες προκειμένου να διαμορφώσουν δόγμα,
ως κατηγορίες, όχι ως περιεχόμενα, έτσι. Εκεί ακριβώς κόβεται αυτό και στη θέση μπαίνουν ορισμένα νέα στοιχεία πολιτισμού, τα οποία πρέπει να συγκρατήσουμε. Ποια είναι? Είναι στη θέση των κλασικών, ας πούμε, έργων, μπαίνουν οι Δύο Αγίων, η λατρεία των Λειψάνων Αγίων και όλα τα σχετικά στοιχεία που δίνουν απόλυτο προβάδισμα πια στη συναισθηματική ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το... υπάρχει μια απόκληση από αυτό που δίδαξαν και οι πατέρες, διότι οι πατέρες ήταν πατέρες μιας θρησκείας, υπηρέτησαν μια θρησκεία δηλαδή, η οποία... Έχει ιστορία όμως. Έχει ιστορία, δηλαδή οι πατέρες, ας πούμε οι Καπαδόκες, ναι, είχαν σημαία τους στη σύνθεση. Ναι. Μετά σταμάτησε αυτή η σύνθεση. Μετά σταματάει. Αυτό όμως... Και μάλιστα επί ενός αυτοκράτορα που θεωρείται, ας πούμε, μια εμβληματική προσωπικότητα. Και με πολλά αρνητικά όμως, αν διαβάσουμε τα ανέκδοτα του Προκοπίου. Το βιβλίο που δεν δημοσίευσε ποτέ και που τα λέει χήμα ο Προκόπιος για τον Ιουστινιανό. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας κάνω στο σημείο αυτό και θα συνεχίσετε. Η μία είναι ότι διάβασα, επειδή προσδιορίσατε αυτό το χρονικό σημείο ως διακοπή αυτής της συνέχειας, είχα διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι πώς το αιτιολόγησε, μια συνέντευξη του Καστοριάδη παλιά, που προσδιορίζε αυτό το κομβικό σημείο, δηλαδή έλεγε ότι η Ελλάδα ζει σε ανελευθερία από το 404 π.Χ. Αυτό δεν είναι 404 που σας λέω εγώ. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σας λέω. Τι σημαίνει το 404 π.Χ.? Π.Χ., ναι. Απρόχριστο. Εδώ μιλάμε για μετάχριστο. Από τότε, προφανώς εκεί κοντά, πρέπει να έχετε τελειώσει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Άρα θεωρεί, ναι, τότε, θεωρεί τότε, δηλαδή 390, ότι η ανελευθερία που βιώνει έχει ο Ελληνισμός... Έχει να κάνει με την κατάρρευση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Αυτό που άκουσα. Εγώ τώρα μιλάω για κάτι άλλο. Ναι, ναι, για την παθολογία ενός συναισθήματος που μένει κυρίαρχο ψυχικό στοιχείο επί αιώνες πια. Ναι, και η ερώτησή μου σε αυτό που λέτε και έχετε το λόγο να συνεχίσετε, γιατί ο κόσμος σας θέλει να ακούσει, είναι δεν αφομοιώθηκε ο χριστιανισμός, διότι εκείνο που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι ο χριστιανισμός με την κλασική παράδοση αφομοιώθηκαν και προέκυψε αυτό που βιώσαμε αργότερα. Δεν είναι ακριβές αυτό. Υπήρξαν στοιχεία συνθέσεως αναμφισβήτητα. Ένα από τις μεγάλες στιγμές ήταν οι Καπαδόκες πατέρες, κυρίως Βασίλειος Ναζιανζινός και Γρηγόριος Νήσης, έτσι, οι μεγάλοι πατέρες. Αλλά μετά υπήρχαν θέματα τα οποία εγώ θα ονόμαζα έναν προϊόντα εξανατολισμό πλέον της καταστάσεως, ας πούμε, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Ο οποίος τι, ήταν αρνητικός? Εκεί μπαίνει το συναίσθημα ακριβώς, εκεί μπαίνουν τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν, γιατί στο μέτρο που πια μένουν τα από μόνα τους στοιχεία τα οποία... ας πούμε, αφήνουν ατροφικό το λόγο, μια ολόκληρη κουλτούρα και τεράστια παράδοση της Ανατολής, η οποία το στοιχείο του λόγου, ας πούμε, δεν το θεραπεύει όπως το θεράπευαν, ας πούμε, στην Ελλάδα, αλλά κινείται από υπερβατικά και μεταφυσικά δεδομένα μιας άλλης υπέρλογης, ας πούμε, τάξος, αυτό αρχίζει σιγά σιγά να εισχωρεί στα πράγματα και να δημιουργεί κατάσταση η οποία έχει σταθμούς. Δηλαδή, ποιοι είναι οι σταθμοί? Και το λέω για να μην ξεχάσουμε ότι με ενδιαφέρει εδώ να υπογραμμίσω πώς έγινε η ανάπτυξη του συναισθηματικού στοιχείου μονομερός. Το οποίο θεωρείται καθοριστικό για αυτό. Θεωρώ καθοριστικό, γιατί αν σήμερα, ας πούμε, ένας άνθρωπος αν δεν μεγαλώνει, σημαίνει ότι δεν μεγάλωσε η λογική του για να αντιπαραταχθεί ισορροπιστικά με το συναίσθημα. Φαντάζομαι όμως δεν θέλετε να εξαλείψετε εντελώς το συναίσθημα σε σχέση με τη λογική. Δηλαδή, θεωρώ ότι γιγαντώθηκε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ισορροπούν. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μόνο λογική. Μα τι λέτε, είναι δυνατόν να. Ναι. Αυτός είναι άρρωστος άνθρωπος. Όπως είναι άρρωστος και αν είναι μόνο συνέστημα. Όχι. Με ενδιαφέρει να τονίσω, ας πούμε, εδώ τους σταθμούς, κατά τη γνώμη μου, μιας ιστορικής πορείας που για μένα έχει ενδιαφέρον να τους επισημάνω. Ναι. Το ένα λοιπόν ήταν αυτό. Το δεύτερο στάδιο και το δεύτερο κρίσιμο σημείο ήταν οι οικονομαχίες. Στις οικονομαχίες η λύση που δόθηκε ήταν συμβιβαστική, δηλαδή κερδίθηκαν οι εικόνες, αλλά ως συμβολικές μορφές. Δηλαδή δεν είχαμε, ας πούμε, την ανάγκη να αποτυπώσουμε, έστω και εικάζοντας, τον Άγιο Νικόλαο όπως θα μπορούσε να είναι, αλλά μας ένοιαζε η αγιώτης.
Αυτό το συμβολικό λοιπόν στοιχείο, το οποίο κυριάρχησε ας πούμε στην έκφραση της βυζαντινής εικονογραφίας, ήταν ένα δεύτερο πολύ έτσι σημαντικό και θεμελιώδες κατά τη γνώμη μου, διότι πια πάλι έθρεφε το συναίσθημα δεδομένου ότι αφαιρούσε το πεδίο του πραγματικού, του ρεαλιστικού, που πριν τις εικονομαχίες, αν πάμε στο Σινά και δούμε ας πούμε εικόνες του Σινά προ-εικονομαχικές, υπήρχε το στοιχείο του ρεαλισμού. Το οποίο και υποστηρίζει. Υπάρχει ένας Άγιος Πέτρος ας πούμε, ναι, το οποίος είναι εντυπωσιακός στο Σινά. Και το οποίο επανήλθε με άλλο, από άλλο δρόμο και άλλο τρόπο αργότερα πολύ με την Αναγέννηση. Και αυτό το θεωρείτε ένα στοιχείο. Θεωρώ επίσης, γιατί ήταν η μεγάλη παιδεία. Η μεγάλη παιδεία πια στο Βυζάντιο ήταν η Εκκλησία, με τη μουσική της, με τις εικόνες της, με την ανάγνωσή της. Οι εικόνες συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά διαφορετικά αποτυπωμένες. Με την αγιοσύνη τους. Μα ναι, μόνο συμβολικά. Ναι. Έχει σημασία πια ότι η ψυχική αποτύπωση είναι συμβολική. Η σχέση μας με την πραγματικότητα είναι συμβολική, μέσα από σύμβολα, δεν είναι μέσα από τα μάτια. Ένα τρίτο θεμελιώδες, μια φάση επίσης πάρα πολύ δύσκολη, ήταν η περίοδος των ησυχαστικών ερίδων, όπου εκεί επισήμως πλέον, προκειμένου ας πούμε, το τέλος, έτσι, η συνοδική απόφαση με την οποία έληξε η ιστορία υπέρ του Παλαμά, υποβίβαζε την λογική ως εργαλείο δευτέρας κατηγορίας, προκειμένου ο άνθρωπος να θεωθεί. Αυτό πια ήταν δογματική αντίληψη. Αν λοιπόν δούμε στην ιστορία των πολλών αυτών αιώνων και της συνεχείας, η οποία ήταν αδιατάρακτη, και μπούμε και μέσα στην τουρκοκρατουμένη Ελλάδα και βγούμε από την τουρκοκρατουμένη Ελλάδα, θα δούμε ακριβώς ότι υπάρχει ένα καθοριστικό στοιχείο, ένας παράγοντας πολύ αποφασιστικός, ο οποίος κρατάει σε ατροφική κατάσταση την εσωτερική ζωή των Ορθοδόξων, δεν λέω των Ελλήνων, γιατί τα φαινόμενα αυτά αρχίζουν από την Κύπρο και φτάνουν στο Βλαδιβοστόκ. Μάλιστα. Και οι συνέπειές τους είναι αντίστοιχες. Άρα, επειδή εμείς πονάμε γιατί είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα και επειδή περνάμε αυτό το οποίο περνάμε και επειδή με ρωτήσατε αυτό, θεωρώ ότι υπάρχει ένας νηπιασμός έντονος πολλών αιώνων με τον οποίο πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Άρα, έτσι όπως τα είπατε μέχρι τώρα, εκείνο που αναζητείτε για να ξεπεράσουμε αυτήν την συμπεριφορά που έχουμε, διότι προφανώς εννοείται ότι με αυτή τη συμπεριφορά που έχουμε αναπαράγουμε τις κρίσεις μας, αναζητείτε μια ισορροπία μεταξύ λογικής και συναισθήματος. Δηλαδή, είμαστε περισσότερο συναισθηματικοί τύποι παρά λογικοί. Να σας πω ότι ήδη, ας πούμε, μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η γενιά του 30. Αλλά αυτό το πράγμα έληξε πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορεί κανείς σχεδόν καν να το λάβει έτσι υπόψη του, αλλά δεν πάβει να είναι μια τέτοια προσπάθεια και μεμονωμένες προσπάθειες άλλες έτσι που έγιναν. Και αλλά με τη, ναι, στα μεγάλα οράματα της ζωής, ας πούμε, ήμασταν πάντοτε υπέρ επιλογών παρελθόντος, δηλαδή συναισθηματικά κεραίων, και υπέρ μιας κοινωνίας η οποία οργανώθηκε με βάση τα πεδία των ισχυρών συναισθηματικών θεσμών, δηλαδή οικογένεια, τόπος, παρέα. Αυτά είναι αρνητικά στοιχεία δηλαδή? Δεν μπορούν να φτιάξουν κράτος. Αυτά διαλύουν κράτος. Δηλαδή υποτίθεται ότι σε μια πολιτεία υπάρχει ένας πυρήνας. Και νομίζω ότι και στην Δύση που έχει πιο πολύ λογική στην ισορροπία αυτή υπάρχει. Προσέξτε το ποσοστό της λογικής, υπάρχει οικογένεια. Προσέξτε τι λέω. Δεν λέω να μην υπάρχει οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει να υπάρχει γιατί είναι πυρηνικό στοιχείο της ζωής. Μιλάω, δεν προκάλεσε την κρίση την ελληνική, ας πούμε, η οικογένεια. Την προκαλεί ένα κράτος μονίμως ασθενικό. Ναι. Το οποίο συγκροτούμε εμείς. Το κράτος λοιπόν δεν μπορεί να συγκροτηθεί, επειδή μια μεγάλη και μακρόχρονη παράδοση έριχνε το βάρος της κοινωνικής ζωής στην εντοπιότητα και στην οικογένεια. Στα σύγχρονα κράτη υπάρχει η εντοπιότητα και η οικογένεια, αλλά η συναισθηματική δύναμη έχει μεταφερθεί και στο κράτος. Δηλαδή, όταν βλέπω, ας πούμε, τη σημαία, συγκινούμε, αλλά πληρώνω και τους φόρους μας. Εμείς στην Ελλάδα συγκινούμαστε με την σημαία, ας πούμε, αλλά αφήνουμε στην πάντα και τους φόρους. Δηλαδή, τι έχει σημασία? Σημασία έχει ότι η εξέλιξη των πραγμάτων, των κοινωνιών και η μετάβαση στο κράτος, το οποίο γεννιέται μεταξύ 1300 και 1600 μόνο στη Βρετανία και στη Γαλλία, μόνο,
στη Γερμανία το 19ο, το 18ο με τον Μπίσμαρκ, το 19ο, πότε ήταν. Εκεί ακριβώς η μεγάλη αναταραχή και θολούρα οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν ενσωματώθηκαν οργανικά τα πυρηνικά προνεωτερικά στοιχεία, ας πούμε, των συνομαδώσεων που είναι οικογένεια, που είναι τόπος, ας πούμε, που είναι συντεχνίες κτλ. Δεν ενσωματώθηκαν οργανικά στο καινούριο μόρφωμα το οποίο είναι ύπαρξη υπονόμων, υπό τους νόμους. Και όχι η ύπαρξη αίματος. Εμείς είμαστε, θυσιαζόμαστε για την οικογένειά μας. Αλλά για το κράτος δεν θυσιαζόμαστε καθόλου. Το αρμέγουμε όσο μπορούμε. Θέλω να πω ότι για να καταλάβουμε το ελληνικό φαινόμενο πρέπει να προσέξουμε παραμέτρους που μέχρι τώρα νομίζω στη δημόσια συζήτηση δεν έχουν προσεχθεί. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Δεν το αρμέγει μόνο ο πολίτης το κράτος. Η συμπεριφορά αυτού του πολίτη ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι και το κράτος, το μόνο που σκέφτεται είναι πως το κράτος θα αρμέξει και τον πολίτη. Μα καμία αντίρρηση. Δηλαδή είναι αντίδραση σε μια λογική την οποία αντιβίωσε, ας πούμε. Μα ένας κράτος το οποίο πάσχει επειδή ακριβώς θέλουν να το καταλαμβάνουν οι πολίτες και αντί να λειτουργεί για τους πολίτες ένα σύστημα νόμων, να το βάζει στο χέρι κάθε τόσο ένα κόμμα και από εκεί και πέρα να κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Δηλαδή η παθολογία είναι ετεροβαρής, αλλά η αξία και η ουσία της παθολογίας έχει μια άλλη εξήγηση. Πώς ερμηνεύετε και τι βαρύτητα δίνετε σε αυτά που λέτε σαν δευτερεύουσες παραμέτρους το στοιχείο που είπε, ας πούμε, που έχει δει η κυρία Αρβελέρα, ας πούμε, ότι υπάρχει μια κρίση ενοχής της ελληνικής κοινωνίας διότι δεν έχει απελευθερώσει την πρωτεύουσά της. Αυτό προϋποθέτει βέβαια μια θέση σας πάνω στην αναγκαιότητα μιας ταυτότητας. Γιατί για να λέμε ότι έχουμε πρωτεύουσα, ότι είμαστε μια συλλογικότητα με κοινά χαρακτηριστικά, πάνω απ' ότι έχουμε και μια ταυτότητα, αν την υποστηρίζετε την ανάγκη της ταυτότητας ή πλέον στον κόσμο που πηγαίνουμε δεν χρειάζεται η ταυτότητα. Και εάν, ας πούμε, κυρίως αυτή μας η συμπεριφορά δεν έχει τόσο βαθιές ρίζες όσο τα 500 χρόνια, 400 χρόνια σκλαβιάς. Καταρχήν για τα 400 χρόνια σκλαβιάς πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα και λύνεται πολύ απλά. Υπάρχουν μέρη της Ελλάδος στα οποία δεν πάτησαν οι Τούρκοι. Και είναι σαν και εμάς. Ποια είναι τα μέρη αυτά? Τα Ιόνια νησιά. Τα Ιόνια νησιά... Μήπως έγιναν σαν και εμάς, δεν ήτανε? Όχι. Ήταν σαν και εμάς, απλώς είναι η πατίνα λίγο ιταλική, μα είναι από πίσω, είναι τα ισχυρότατα ριζώματα μιας πίστεως και μιας οργανώσεως κοινωνικής που δεν μπορούσε να διαρρήξει κανείς. Δηλαδή τα 400 χρόνια δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά με τον δικό τους τρόπο, ας πούμε, να επαναβεβαιώσουν τις συνθήκες του ανατολισμού οι οποίες έριξαν στα χέρια των Τούρκων το Βυζάντιο. Παράδειγμα, η δομή του Μιλέτ του έθνους έχει απάνω την απόλυτη εξουσία του Σουλτάνου και κάτω τον τόπο και την οικογένεια και τη θρησκεία. Άρα αυτό ήταν πολύ, δούλεψε πολύ φυσιολογικά 400 χρόνια και όταν μετά άρχισε η Επανάσταση, το μεγάλο πρόβλημα των εμφυλίων πολέμων που άρχισαν από το 23 αν θυμάμαι καλά, ποιο ήταν? Ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι Έλληνες που πολεμούσαν ότι πρέπει να φτιάξουν, ότι πρέπει να δίνουν φόρους για αγνώστους. Δηλαδή ότι πρέπει να φτιάξουν κράτος. Ναι. Ήθελαν να πάρουν τη θέση των Πασάδων. Οι άλλοι που μπορεί να ήταν, ας πούμε, να μην ήταν τόσο συμπαθείς, μαυροκορδάτοι και άλλοι, ήξεραν ότι πρέπει να γίνει ένα κράτος. Εκεί δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και εξαιτίας αυτού του φαινομένου εξετελέστο Καποδίστριας. Όπου οι Μαυρομιχαλαίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πρέπει να πληρώνουν φόρο για αγνώστους ανθρώπους. Μάλιστα, κατανοητό αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω. Όμως κάτι πριν παρέλειψα αυτό. Ναι, πρέπει, κάτι μου είπατε για την κυρία Αρβελέρ, κάτι είπατε πριν. Και ναι, το... Ότι υπάρχει ένα αίσθημα ενοχής της ελληνικής κοινωνίας, του Έλληνα, ότι δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του βέβαια. Στην Κωνσταντινούπολη εννοείται. Εννοεί την Κωνσταντινούπολη ως Βυζαντινόλογος, αλλά πρωτεύουσα θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει και την Αθήνα. Διότι, αλλά ποια χώρα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας. Ναι, αυτό μπορεί να ισχύσει, ας πούμε, εν τένει μέτρο. Αν σκεφτούμε την ιδεολογία της μεγάλης ιδέας που έληξε όπως έληξε. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, κατά τη γνώμη μου, ενοχικό, γιατί έχει μεταβληθεί σε μύθο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Είναι εθνικός μύθος. Όπου ο μύθος παρεμβαίνει, οι ενοχές αποσύρονται. Μήπως αναπαράγονται?
Όχι στους μύθους, όχι, γιατί είναι θεραπευτικά. Λειτουργεί καθαρτικά. Θεραπευτικά, ναι. Ναι, αλλά ως φαντασιώσεις, ναι. Ως φαντασιώσεις γενικές, εθνικές, που μετά βρήκαν μια ψευτομετενσάρκωση στην μεγάλη ιδέα και μετά, ας πούμε, ακολούθησε η καταστροφή. Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα. Η αδυναμία μας να πορευτούμε ιστορικά κανονικά και να γίνουμε καρπαζωής πράκτορες του εαυτού μας και όλου του κόσμου, επειδή δεν φτιάχναμε κράτος και επειδή συνεχώς ήμασταν εκτεθειμένοι, ας πούμε, σε τρομακτικές έτσι, αδυναμίες και σε προβλήματα, και το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα που θα έφερνε σιγά σιγά την ισορροπία, εξαίρεση ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η προσπάθεια την οποία επιχείρησε και η οποία βεβαίως γύρισε συντριπτικά εναντίον του, μολονότι διπλασίασε την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό ακριβώς έδειξε ότι πρόκειται για ένα βαθύ πρόβλημα το οποίο τώρα αρχίζουμε να το συνειδητοποιούμε και στο μέτρο που το συνειδητοποιούμε μπορεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ερώτηση. Κοιτάξτε, από τις φυσικές επιστήμες, αν δει κανείς τα πράγματα, ο άνθρωπος επηρεάζεται στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μάλιστα. Δηλαδή, το πώς θα συμπεριφερθεί μια κοινωνία έχει να κάνει με το σε ποια περιοχή ζει. Πώς θα διαμορφώσει μια συνείδηση, μια αντίληψη ζωής κτλ. Μπορεί, μπορεί. Ναι. Λοιπόν, εμείς ζούμε σε μια περιοχή και έχουμε διαμορφώσει μια αντίληψη και κάτω από αυτά που είπατε. Βεβαίως φαντάζομαι και κάτω από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που ζούμε, που είναι διαφορετική και από τις Δύσεις και από τις Ανατολής. Δεν είμαστε και Ανατολή. Μπορεί να μην είμαστε Δύση, αλλά δεν είμαστε και Ανατολή. Ναι, συνεχίστε. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι ότι μήπως το ότι δεν μπορούμε να γίνουμε, γιατί φαντάζομαι ότι τα χαρακτηριστικά αυτής της εξισορρόπησης λογικής και συναισθήματος και της δημιουργίας του κράτους, όπως είπατε προηγουμένως, τα εντοπίσατε στη Δύση. Αγγλία, Γαλλία, είπατε. Μόνο εκεί ιστορικά, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, και ότι, εν πάση περιπτώσει, και τα άλλα κράτη που δημιουργήθηκαν στη Δύση λειτουργήσαν πιο ορθολογικά στη λειτουργία ενός εθνικού κράτους από ό,τι έχει δημιουργήσει. Αργότερα το εθνικό κράτος. Ναι. Αργότερα. Ναι. Αλλά η ελληνική συμπεριφορά και η ελληνική ζωή σε επίπεδο πολιτείας διαφέρει και από τους δεσποτισμούς, αν θέλετε, και τον αυταρχισμό της Ανατολής. Άρα, μήπως έχει διαμορφωθεί ως ανθρωπολογικό είδος ο Έλληνας αναγκαστικά διαφορετικά από το δυτικό και από το ανατολικό? Κοιτάξτε να δείτε. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Ότι οι Έλληνες είναι ο λαός εκείνος που ανακάλυψε τη λογική, το όργανο του Αριστοτέλειου, Πλάτων και όλα αυτά τα πράγματα, και οι Έλληνες είναι ο λαός εκείνος ο οποίος παραλογίζεται στον υπερθετικό βαθμό. Πώς συνέβη? Και εκείνοι που ανακάλυψαν τη λογική έχουν φτάσει στην παράνοια. Μάλιστα. Και άρα το εντοπίσατε και σε αυτά που είπατε στην αρχή. Και να σας πω και όλα σε αυτά που έλεγα στην αρχή, ότι τον καιρό εκείνο, στα μέσα του 6ου αιώνα, όπως διαβάζουμε, ο βίος Πορφυρίου, Γάζης κτλ., οι πληθυσμοί ζούσαν κανονικά στην ρωμαϊκή ανεξαρθρησκεία, δηλαδή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ενώ των Μεδιολάνων, το διάταγμα. Ζούσαν κανονικά, υπήρχαν τριβές άσχημες, η πατία και όλα αυτά τα θέματα που ξέρουν, αλλά ζούσαμε. Από μία στιγμή και ύστερα έγινε ένα κόψιμο πάρα πολύ βαθύ. Έτσι. Προηγούμενα υπάρχουν, δηλαδή οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν μελετηθούν, έχουν θέματα σοβαρού εξανατολισμού. Όταν λέω εξανατολισμός, τι σημαίνει? Σημαίνει μια θεοκρατική, απολυταρχική αντίληψη, όπου στις σχέσεις της δυνάμεως δεν μπορεί να παρέμβει σχέση λογικής. Η σχέση λογικής έχει να κάνει με κοινωνίες που μοιάζουν ή που θέλουν να είναι, ναι, δημοκρατικές, που θέλουν να έχουν κανόνες. Κατανοητό, ναι. Τώρα, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή σας που αναζητήσατε αυτό που λέμε νόημα και, εν πάση περιπτώσει, φιλοσοφική προσέγγιση σε αυτό που σήμερα στέκεστε κριτικά. Δηλαδή, μαζί με άλλους μιας εποχής, είχατε δραστηριοποιηθεί πνευματικά στο χώρο της Ορθοδοξίας. Και το ερώτημά μου είναι, διότι νομίζω ότι αυτό που και άλλη φορά σας το είχα θέσει και είπατε ότι αυτό δεν υπήρξε ποτέ, μπορεί να μην υπήρξε ποτέ τυπικά, αλλά είναι υπαρκτό σαν συνείδηση στους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, αυτό το νεορθόδοξο ρεύμα που υπήρξε κάποτε, και ο Ζουράρης μέσα, εσείς και άλλοι, ήταν ένα στοιχείο, μήπως η ενασχόλησή σας με αυτό το θέμα σας οδήγησε σε
διαπιστώσεις που σας βοήθησε μάλλον αυτή η ανασχόληση να κάνετε αυτές τις διαπιστώσεις. Γιατί δηλαδή με λίγα λόγια και απλά θέλω να πω ότι εκεί τώρα που κάνετε κριτική κάποια στιγμή αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτόν τον χώρο δραστηριοποιηθήκατε. Να σας πω. Ως συγκροτημένη κατάσταση δεν υπήρξε αυτό το πράγμα ποτέ. Ως συγκροτημένη δεν υπήρξε. Ως υπήρξε, υπήρξε λοιπόν ως μια διάθεση νέων ανθρώπων, λογίων και τα λοιπά, που έρχονταν από το εξωτερικό, που ενδιαφέρονταν για μια πιο ας πούμε έτσι βαθύτερη σχέση με τις ρίζες και με τον τόπο τους. Υπήρξε μια τέτοια κίνηση που ήταν ευρύτατη, χωρίς να έχει οργανωμένα χαρακτηριστικά. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό αυτής της κινήσεως? Ότι αναζητούσε την υπέρβαση του απολιθωματικού στοιχείου, το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει εκεί, ακόμη και τις στιγμές που έλεγε ότι αυτό το πράγμα αξίζει. Αλλά το ερμήνευε ζωντανά, πάντα. Άρα, μέσα στο πλαίσιο της θρησκείας. Μέσα στο πλαίσιο της σκέψεως. Της σκέψεως. Τι αλλά, θέλω να πω. Αλλά λάμβανε υπόψη και τη σκέψη. Ναι. Τι θέλω να πω, ότι αυτό που κάνω τώρα ήταν απολύτως συνεπές με εκείνο, με την έννοια, αυτό που κάνω τώρα, τι άλλο είναι από μια προσπάθεια να βρούμε τρόπο να μπει ο χρόνος μέλλον εκεί που κυριαρχεί ο χρόνος παρελθόν. Ναι, αλλά είναι και μια υπέρβαση εκείνου που κάνατε τότε. Του αποδίδεται τα αρνητικά της συγκρότησης. Μα χωρίς αυτό δεν γίνεται, χωρίς να γίνει υπέρβαση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η υπέρβαση δεν έχει ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, αποδοκιμασίας. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν θα σε ρωτήσει με λογική για δοκιμασίας ή αποδοκιμασίας. Έχει χαρακτηριστικό, ας πούμε, βαθύνσεως. Μάλιστα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνω μες στο αλλιώς. Επομένως δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ. Σωστό. Απλώς ήθελα να το επισημάνω, διότι θέλω να πω υπάρχει ότι σαν απορία ο κύριος Ράμφος που ήταν. Ναι, αλλά εξηγώ ότι είμαι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η ίδια η ανάγκη εκείνο το πράγμα στα απολιθωματικά του στοιχεία να ζωντανέψει, η ίδια εκείνη η ανάγκη, ας πούμε, καθοδηγεί και σήμερα. Από ό,τι παρακολουθώ και από όσο μπορώ να καταλάβω, βλέπετε ότι αυτή η σχέση λογικής και συναισθήματος είναι πιο ισορροπημένη στη Δύση. Άρα λοιπόν θα προτείνατε, αν δεν κάνω λάθος, να μοιάσουμε περισσότερο σε όχι, μια δυτική όχι, χώρα. Καθόλου. Όχι. Όχι, καθόλου. Καθόλου, γιατί έχω γράψει και πει κατ' επανάληψη ότι εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ένα θεμελιώδες πρόβλημα για να καταλάβουμε αυτά τα θέματα. Να προχωρήσουμε στη διάκριση πολιτισμού και κουλτούρας και να δούμε πώς τα στοιχεία της διαφορετικής κουλτούρας, κρατώντας την κουλτούρα, μπορούν να ενσωματωθούν στον πολιτισμό. Παράδειγμα στοιχείου πολιτισμού, η επιστήμη, τα δικαιώματα του ανθρώπου, η τεχνική, η παιδεία κτλ. Παράδειγμα κουλτούρας, η αναζήτηση ταυτότητος, η ηθαγένεια, ήθη, έθιμα συνήθειες. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και στην ίδια την Ευρώπη. Παραδείγματι, η κουλτούρα της Γαλλίας και της Γερμανίας είναι πολύ διαφορετικές. Οφείλουν να συνυπάρξουν. Η κουλτούρα της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Γερμανίας είναι επίσης διαφορετικές. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, μιας ευρύτερης, πλατύτερης ανάγκης, ας πούμε, που αποτελεί τα στοιχεία της σύγχρονης ζωής, πρέπει να δούμε ποια στοιχεία από τις κουλτούρες τοπικές έχουν δυναμισμό και ενέργεια τέτοια που θα μπορούσαν ακριβώς να συνταχθούν και να συνυπάρξουν οργανικά στα πλαίσια καθολικών αξιών με τις κουλτούρες άλλων χωρών. Είναι ένα πρόβλημα που έχει τεθεί ήδη από το 1800 από τους Γερμανούς Ρομαντικούς, από το Χέρντερ. Είναι πάντως κοινός τόπος ότι κυριαρχεί στον άνθρωπο της Δύσης το στοιχείο του ατομικισμού. Όχι, όχι, καθόλου. Γιατί είναι χώρες με πολύ εθελοντισμό, είναι χώρες με μεγάλη πρόνοια, κάθε άλλο. Εμείς είμαστε ατομιστές. Γιατί ενώ έχουμε ομαδισμό χωρίς άτομα μέσα. Χωρίς ανοιχτές, ας πούμε, πραγματικότητες. Κάθε άλλο. Όπου υπάρχει έγνοια για τον άνθρωπο, είναι οι μεγάλες χώρες. Να σας πω τις χώρες του Βορρά. Η ανάδυση του εγώ από ποια φιλοσοφία προήλθε?
Η ανάδυση του εγώ. Από την ώρα που είπε από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, ναι. Εγώ είναι. Και από το Σοκράτη. Στη σύγχρονη εποχή δεν αναπαρήχθη στη Δύση. Όχι. Δεν είναι το εγώ, δεν το εξέτασε, ας πούμε, δεν εξετάστηκε, ας πούμε, το Φρόιντ, για παράδειγμα. Μα αντιθέτως, διέλυσε το εγώ ο Φρόιντ γιατί ανακάλυψε το υποσυνείδητο. Ναι. Το διέλυσε το εγώ. Ναι, αλλά υπήρχε για να το διέλυσε. Μα το εγώ θα υπάρχει οπωσδήποτε και εσείς το έχετε κι εγώ. Το πρόβλημα είναι αν το εγώ δεν δίνει κανένα χώρο στο συναίσθημα. Όμως όλη η διαχείριση της τέχνης και του αισθήματος γίνεται στη Δύση. Και γινόταν κάποτε στην εδώ μεριά. Δηλαδή είστε της άποψης ότι δεν υπάρχει αυτό που είναι κοινός τόπος. Δεν είναι καθόλου ότι ο ατομικισμός είναι εδρεωμένος στη Δύση. Όχι βεβαίως, είναι λάθος. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Ναι. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του δυτικού ανθρώπου? Το χαρακτηριστικό του δυτικού ανθρώπου είναι το αίσθημα της ευθύνης και της κοινωνικότητας. Χωρίς αυτό να εμποδίζει τις παθολογίες, ας πούμε, αγρίων εγωισμών, όπως και εδώ που έχουμε ομαδική ζωή και είμαστε κατάγριοι επίσης. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν εκείνη την ομάδα και μέσα στην ομάδα υπάρχουν τα εγώ. Εμείς έχουμε μια ομάδα χωρίς εγώ, δηλαδή έχουμε μάζα. Και γι' αυτό το λόγο και τα φαινόμενα για τα οποία κλαίμε τη μοίρα μας σήμερα, πολιτικό και κοινωνικά. Μάλιστα. Το εγώ, δηλαδή, αυτό που είναι στη δυτική ομάδα, τι χαρακτηριστικά έχει? Με συγχωρείτε. Είναι το χαρακτηριστικό της ευθύνης. Οι φιλοσοφίες της ευθύνης, ας πούμε, είναι οι φιλοσοφίες οι κυρίαρχες. Να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, ναι. Κύριε Ράμφο, στα πολύ ενδιαφέροντα μας λέτε. Σε λίγο μαζί, κυρίες και κύριοι. Δουλεύεις με τη γη σημαίνει ξόδευμα. Γιατί ξοδεύεις συνεχώς από το χρόνο σου. Ξοδεύεις τα υλικά σου. Ξοδεύεις από την ενέργειά σου και το μυαλό σου. Ξοδεύεις τον εαυτό σου και την έννοια σου. Ξοδεύεις όλα αυτά που έχεις. Αλλά τι γίνεται όταν χρειάζεται να ξοδέψεις από αυτά που δεν έχεις? Γι' αυτό το λόγο η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε την Κάρτα Αγρότη. Μια κάρτα με την οποία μπορείς να χρηματοδοτείς τις αγορές και να ξοδεύεις και τις ανάγκες της γης σου τη στιγμή που τις χρειάζεσαι και να την εξοφλείς όταν πάρεις την αγροτική επιδότηση. Έλα τώρα στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που συνεργάζεσαι για να αποκτήσεις την κάρτα σου. Γιατί η γη σου δεν μπορεί να περιμένει. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Η Μαρίνα ήθελε να γυρίσει τον κόσμο. Η Λίλη ήθελε να γίνει μοντέλο. Η Ιρό ήθελε να παντρευτεί και να κάνει πολλά παιδιά. Η Νίνα είναι παιδί. Δεν έχουν όλες οι κούκλες την ίδια τύχη. Spot Trafficking. Κόψε κίνηση. Ενημερώσου. Δέξου βοήθεια. Βάλε τέλος. Απευθύνσου τώρα στο Κέντρο Υποδοχής Θυμάτων Παράνομης Εμπορίας Ανθρώπων. ΚΜΟΠ. Αφροδίτης 3 και Οδυσσέος, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 534 322. Η δράση αυτή υλοποιείται από το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με την ΚΕΔΙΘ. Η Χοροδία Κοραής σας προσκαλεί στο 6ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών Musical, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαΐου. Οι πιο γνωστές επιτυχίες του Παγκόσμιου Musical από ελληνικές και ξένες χοροδίες με πολύ χορό και τραγούδι. Αίθουσα τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ώρες έναρξης Σάββατο 8 το βράδυ, Κυριακή 11 το πρωί και 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Ελάτε στη μαγεία του musical. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Προσκεκλημένος σήμερα είναι ο κύριος Στέλιος Ράφος. Λοιπόν, πάμε τώρα, γυρνάμε λίγο τη σελίδα. Φαντάζομαι ότι αποδέχεστε τη διάκριση ότι και τον χαρακτηρισμό της περίοδου που ζήσαμε από το διαφυτισμό μέχρι σήμερα ως νεωτερικότητας. Ναι. Τι χαρακτηριστικά δηλαδή, τι σημαίνει για σας η νεωτερικότητα, με δύο λόγια? Για μένα η νεωτερικότητα είναι μια περίοδος που δίνεται μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία στην διανοητική ανάπτυξη του ανθρώπου, στην λογική, ας πούμε, διαμόρφωση των κατηγοριών της ζωής και της σκέψης, στην παρακολούθηση των εξελίξεων των τεχνοεπιστημονικών κτλ. Πιστεύετε ότι αυτή η περίοδος με τα χαρακτηριστικά που είχε φτάνει σε ένα τέλος της? Μα νομίζω έχει τελειώσει προπολού. Πότε? Με τους δύο πολέμους. Οι δύο πόλεμοι έδειξαν ότι η λογική είναι πάρα πολύ αδύνατο πράγμα. Ο διαφωτισμός με όλο του το θετικό στοιχείο που είχε να φέρει, με όλη την πίστη στο λογικό, δημιούργησε και μία ψευδαίσθηση. Και αυτό είναι ειρωνία ιστορική. Η ψευδαίσθηση ότι η λογική τα λύνει τα πάντα. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν ό,τι πιο ηλικιωδώς, καταστροφικό και αρνητικό μπορούσε να υπάρξει. Έτσι, μαζί με τα διάφορα μορφώματα, κομμουνισμός, εθνικοσοσιαλισμός, ας πούμε, τα οποία στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο πόλεμο. Και τι προέκυψε μετά? Ας πούμε τότε ολοκληρώθηκε η νεωτερικότητα. Μετά τι προέκυψε, δηλαδή είμαστε σε ένα κενό? Μετά. Ή βιώνουμε μια μακρά κρίση? Όχι. Μετά από την νεωτερικότητα περάσαμε στην είδη και αυτή πεθαμένη με τα νεωτερικότητα. Έτσι. Είναι πεθαμένη? Τι χαρακτηριστικά είχε με τα νεωτερικότητα? Η νεωτερικότητα έχει χαρακτηριστικά ότι η λογική των πραγμάτων είναι η λογική των σχηματισμών τους και των δικών τους μηχανισμών. Δηλαδή έλεγε ο Λεβί-Στρος, δεν τρώμε μπανάνες, τρώμε λέξεις. Ας πούμε. Ή έλεγε ο Χάιντιγκερ ότι δεν μιλάμε, η γλώσσα μιλάει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όχι για άλλο λόγο. Αυτή ήταν η μετανεωτερικότητα. Ναι. Αυτά όχι για ειδικό λόγο, αλλά γιατί όλοι αυτοί στην καθημερινή τους ζωή ζούσαν σαν τους πιο ταπεινούς μπακάλιδες. Δηλαδή? Κανονικά, σαν τους ανθρώπους με νόημα. Πρέπει να φάμε, να αγοράσουμε, να συνδιαλλαγούμε, να τίποτα το ξεχωριστό στη ζωή του. Όταν υπερασπιζόταν τη διδακτορική του διατριβή στη Γαλλία ο Ντεριντά, τότε ο διευθυντής εκεί της Επιτροπής, ο Μπανκ, το έκανε την ερώτηση που τον άφησε εμβρόντι του. Αφού γράφετε αυτά που γράφετε, τι το θέλετε το διδακτορικό, κύριε Ντεριντά? Πάγωσε ο Ντεριντά. Τελείωσε. Δηλαδή, απέρριπτε την αναγκαιότητα. Ο ίδιος. Ήθελε το διδακτορικούλι. Ναι. Λοιπόν, τι να τα κάνουμε. Το διδακτορικό ήταν της νεωτερικότητας ή της μετανεωτερικότητας? Ήταν δηλαδή μια βαθιά παράδοση των πανεπιστημίων το 1200. Άρα. Είχε ανάγκη διδακτορικού αυτός που διέλυε τον κόσμο της νεωτερικότητας. Ως Φουκαράκος. Ναι. Το θεωρείτε Φουκαράκο δηλαδή? Όχι. Όταν λοιπόν αυτοί έρχονται στην πρακτική καθημερινότητα, γίνονται φουκαράδες, διότι συμπεριφέρονται σαν τους κανονικούς. Εσείς δηλαδή που δεν αναζητήσατε ακαδημαϊκή καριέρα κάτω από αυτή τη λογική, δεν την αναζητήσατε? Όχι, εγώ αναζήτησα, δεν την κέρδισα και τελείωσε. Ήμουν σαν υποψήφιος με τον Κονδύλι και δεν μας εξέλιξαν και τελειώσαμε. Ούτε και τον Κονδύλι. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αυτό. Όχι, έχει σημασία για τον τρόπο που δομείται. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δομείται μια κοινωνία, γιατί αυτό συζητάμε. Εντάξει. Αυτό συζητάμε. Δηλαδή, όταν απορρίπτουν στα πανεπιστήμια τέτοιες προσωπικότητες, σαν τον Κονδύλι και εσάς, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί αυτή η κοινωνία... Μπορεί να μην ήμασταν επαρκείς στην παρουσία μας ακόμη τότε, μπορεί να εκτίμησαν αλλιώς. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, μιλάμε για το τέλος της νεωτερικότητας με τους πολεμούς. Δηλαδή, η λογική οδήγησε σε αδιέξοδο. Όχι μόνο η λογική, ίσως και η ανάδυση, η πορευολική ανάδυση του εγώ. Το εγώ έγινε, διαμόρφωσε τη δύναμη της καταστροφής κατά ορισμένο συνάδελφος. Μα εάν το εγώ δεν θρέφεται μόνο από τη λογική. Το εγώ, ας πούμε, το φαινόμενο του ναρκισισμού δεν είναι προκαλείται από τη λογική. Τι χαρακτηριστικό, ποιας εποχής είναι, της νεωτερικότητας ή της μετανεωτερικότητας ο ναρκισισμός? Αιώνιο. Έχει να κάνει με τις πολύ πρώιμες καταστάσεις της ανθρώπινης. Έχει πάρει ζωής. Μεγαλύτερη έμφαση στη μετανεωτερικότητα. Μπορεί να έχει, ας πούμε, εργασίες του 60, όπως του Λάς, του 70, ξέρω εγώ. Που... Του Κρίστοφερ Λάς. Ναι, του Λάς, ας πούμε, καλές. Έτσι. Εντάξει. Έχει μια σημασία γιατί ακριβώς την ώρα
που ο άνθρωπος καλείται να ανοίξει, τα διακυβεύματα και η άβυση που ανοίγουν ταυτόχρονα με το άνοιγμά του, μπορεί να είναι και άβυση που τον καταπίνουν. Γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, την ώρα που πάει, ας πούμε, ο νεότερος κόσμος, έτσι, η συνείδηση του νεότερου κόσμου, είναι ένα άνοιγμα της συνειδήσεως, μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όχι το γρονθοκόπημα του ενός εγώ με το άλλο εγώ. Και τα σύγχρονα κράτη και η ΟΗΕ και οι φιλοσοφίες και οι τέχνες είναι, κάνουν προσπάθεια να αγκαλιαστούν οι άνθρωποι, να κατανοηθούν περισσότερο. Την ώρα που υπάρχει μια τέτοια, λοιπόν, ένας τέτοιος προβληματισμός για την ορίμανση του εγώ, το εγώ μπορεί να το παίρνει και πολύ απάνω του. Και παίρνοντας το απάνω. Αλλά υπάρχουν τα πράγματα αυτά. Δεν είναι δομικά, δεν είναι ιδρυτικά στοιχεία. Είναι ιστορικές παρεμβολές με τις οποίες παλεύουν. Ναι, που χαρακτηρίζουν και εποχές όμως. Μα βεβαίως. Και λέμε ότι αυτό το πράγμα οδήγησε σε μια καταστροφή. Ποια καταστροφή? Των πολέμων. Μα η καταστροφή των πολέμων δεν ήταν το εγώ. Ήταν η απόλυτη πίστη που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, στα μέσα. Ναι. Στη δύναμή τους. Ναι. Άρα, στη δύναμή τους. Προσοχή. Πίσω από αυτή την αίσθηση υπάρχει όχι, και το εγώ. Όχι. Στη δύναμή τους, χωρίς άλλο νόημα από τη δύναμη. Επομένως, επειδή και το νόημα είναι του εγώ, επομένως εκεί στα δύο εγώ επεκράτησε η μπακαλική του αποτελέσματος. Το νόημα της νεωτερικότητας ποιο ήταν? Είπαμε, το νόημα της νεωτερικότητας είχε ένα τεράστιο κενό. Ήταν η πίστη στη λογική. Η πίστη ότι μπορεί κατανοώντας, ας πούμε, καταλαβαίνοντας και περιγράφοντας τα πράγματα, να το οδηγούμε σε αίσιο τέλος. Άρα αυτό απέτυχε. Όταν έγινε αυτό, όταν ταυτίστηκε με την αποτελεσματικότητα, αυτό το πράγμα οδήγησε. Άρα δεν μπορεί να ισχύει. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η λογική έχει πρόβλημα. Έχει νόημα μια διάστροφη αντίληψη της λογικής. Δεν φταίει η λογική, φταίει η πρόσληψή της. Η διάστροφη, ναι. Μάλιστα. Και ο Αριστοτέλης, δηλαδή, που ιδρύει τη λογική, δεν είναι κανένας άνθρωπος. Της μετανεωτερικότητας το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι το νόημα, όχι το πρόβλημα, το νόημα. Είναι ότι δεν πιστεύει στο νόημα. Ότι δεν πιστεύει. Βέβαια. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται νόημα. Τι χρειάζεται? Κατανάλωση? Όχι, δεν είναι τύπη της κατανάλωσης. Χρειάζεται μια εκρηκτική διαδήλωση της επιθυμίας. Ναι. Αυτό έχουμε σήμερα? Ούτε και αυτό έχουμε, γιατί πια είναι σε παρακμή η ίδια η επιθυμία, έφτασε στα όρια της. Κάνε ένα παράδειγμα τέτοιο για να καταλάβουμε πιο συγκεκριμένα ποια ήταν αυτή η εκδήλωση της επιθυμίας. Το 68 τι ήταν? Το 68 ήταν μια στραβή. Εκδήλωση επιθυμίας. Στραβή, ξεστραβή ήταν μια εκδήλωση επιθυμίας. Δηλαδή. Ναι, μα μιλάμε τώρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι στο φαινόμενο που προσπαθούμε να περιγράψουμε είναι οι παραλλαγές και οι διάστροφες εκδηλώσεις αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή η επιθυμία είναι ό,τι γονιμότερο υπάρχει για έναν άνθρωπο. Ναι. Όταν η επιθυμία όμως γίνει αντιληπτή με έναν τρόπο, ας πούμε, έτσι, διάστροφο, όταν δηλαδή εγγύσει, ας πούμε, τα όρια του πάρτε την επιθυμία σας για πραγματικότητα, τότε πάμε σε τρέλα. Που ήταν σύνθημα του Μαΐου, γι' αυτό σας το... Και ποιος το κρίνει, πώς κρίνεται αυτό, από την ιστορία? Από την ιστορία κρίνεται. Άρα τελείωσε εκεί με τα νεωτερικότητα, λέτε εσείς? Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κάνει επανειλημμένα μνημόσυνα. Και τώρα πού είμαστε? Τώρα είμαστε σε μια πολύ πιο γόνιμη φάση που ζητάμε από τον άνθρωπο να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να σκεφτεί τις προϋποθέσεις της ευθύνης του για τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, το νέο υποκείμενο ποιο είναι? Για τον νέο άνθρωπο. Είναι αυτός που μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Αν θα πάρουμε, ας πούμε, τους εργασίες, Ρίκερ, Λεβινάς, όλοι αυτοί είναι στοχαστές αυτών των θεμάτων. Αναζητούμε δηλαδή τον άλλον, ναι. Τη δυνατότητα να μπούμε στη θέση του άλλου. Που σημαίνει? Να μπούμε στη θέση της ευθύνης. Δηλαδή εκεί που το εγώ πλέον γίνεται εσύ. Αυτό μήπως αποδομεί τις αντιλήψεις που είχαμε μέχρι σήμερα και για την οργάνωση της κοινωνίας, της πολιτείας, εν πάση περιπτώσει, στα γνωστά κράτη και για την αίσθηση μιας ταυτότητας που είχαμε? Αναζητείτε δηλαδή μια νέα ταυτότητα του υποκειμένου? Νομίζω ότι πάμε πέρα πια από την ταυτότητα. Πάμε πέρα από την ταυτότητα, όχι με την έννοια ότι δεν έχει κανείς μια ταυτότητα. Ψάχνει άλλη ταυτότητα. Αλλά δεν είναι ένα οχυρό πια η ταυτότητα. Είναι τι? Έτσι, δεν είναι οχυρό. Δηλαδή. Ο άλλος δεν είναι κατά ανάγκη ο άλλος που είναι όμοιος με σένα, μέσα στο ίδιο πλαίσιο πολιτιακό ή άλλο. Μα, είναι ο γενικά ο άλλος. Όχι, είναι ο συγκεκριμένος άλλος. Ποιος? Εσείς. Ναι, εγώ με εσάς είμαστε στην ίδια πολιτεία.
Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό παλιά, κυριαρχούσε. Μα δεν είναι. Η έννοια της ταυτότητας δεν έχει να κάνει μόνο με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Είμαι Έλλην, Ορθόδοξος, πολιτευόμενος, δεν ξέρω τι άλλο. Η έννοια της ταυτότητας είναι κατά πόσον θωρακίζομαι στο εγώ μου ή ανοίγομαι τόσο ώστε να χωρέσετε μέσα. Και να χωρέσω μέσα. Ναι, αλλά το εγώ είπαμε ότι ήταν χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας. Ήταν και της μετανεωτερικότητας. Το εγώ στη νεωτερικότητα, στο μέτρο που γινόταν επιθυμία, ήταν. Στο μέτρο που γινόταν απόρριψη του νοήματος, δεν ήταν. Ναι. Άρα σήμερα λοιπόν λέτε ότι αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα που δίνατε. Δηλαδή, το άνοιγμα στον άλλον είναι το νόημα της εποχής που ζούμε. Νομίζω δεν... το μεγάλο ζητούμενο είναι ο συνδυασμός δυνάμεως και ευθύνης. Η τεράστια δύναμη που δίνουν τα μέσα και η ευθύνη που έχουμε, ας πούμε, ως απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες απέναντι στον άγνωστο, τον απολύτως άλλο. Αυτό όμως τώρα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Πιο συγκεκριμένα όταν δηλαδή. Λέμε, δηλαδή. Αυτό εσείς το βάζετε σε φιλοσοφικό επίπεδο, αλλά αυτή η ιστορία, αυτή η ισορροπία πώς μπορεί να επιτευχθεί. Όταν κάνουμε εθελοντισμό, όταν μας ενδιαφέρει η κλιματολογική αλλαγή, όταν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, ο πρόσφυγας. Ποιος όταν... θα την επιβάλλει, η παιδεία, κάποια πολιτεία. Η παιδεία είναι ένας από τους παράγοντες. Ναι. Αλλά η κουλτούρα πάνω απ' όλα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος καθένας να είναι μορφωμένος, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Ο κάθε άνθρωπος ναι. μπορεί να έχει την ευαισθησία. Η καλλιέργεια της ευαισθησίας αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε και στο επίπεδο της παιδείας και της μορφώσεως πια είναι μια άλλη ιστορία. Σε επίπεδο πολιτείας? Άμα λέμε καλλιέργεια ευαισθησίας σημαίνει κανόνες, σημαίνει αντίστοιχα. Άρα υπάρχει μια πολιτεία η οποία είναι διαφορετικά δομημένη. Από ποιο πράγμα? Από τη σημερινή που βιώνουμε. Από σήμερα έχουμε όταν έχουμε ανεξάρτητες αρχές, θυμάστε πριν 30 χρόνια ανεξάρτητες αρχές, 40, 50 δεν υπήρχαν. Ναι. Τώρα πια έχουμε άλλα πράγματα. Συνήγορο του πολίτη και αυτά. Ναι. Αυτά είναι καινούργια. Σε αυτή τη νέα περίοδο, δηλαδή, οι κλασικές έννοιες διαχωρισμού των ιδεολογιών δεξιά, αριστερά, κέντρο. Δεν υπάρχουν. Έχουν νόημα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τι υπάρχει? Πώς προσδιορίζονται οι ιδεολογίες? Η ιδεολογία έχει ρόλο? Νομίζω έχει ρόλο μόνο αδιάστροφο. Είναι κατασκευές εναντιώσεως στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι σύννεφα που φτιάχνουν οι άνθρωποι και που είχαν ένα νόημα τον καιρό που η αντίθεση η κοινωνική, δηλαδή οι τάξεις οι διαφορετικές και οι διεκδικήσεις, το επεδίωκαν και το επιζητούσαν, έτσι. Και που βεβαίως τώρα πια αυτό δεν υπάρχει και μένουν ως φούμαρα οι ιδεολογίες. Αν μου βρείτε έναν κομμουνιστή που να έχει διαβάσει το κεφάλαιο θα σας πω μπράβο. Και δεν είναι και εύκολο να διαβάσετε τώρα τρεις τόμοι. Όχι, εγώ που το έχω διαβάσει μικρό παιδί. Δεν νομίζω ότι... Περάσατε και αυτή την περίοδο, Μα ως περίοδο και ως ανάγκη να διαβάσω ένα έργο ενός ανθρώπου. Τώρα, κύριε Ράφο, δεν ήταν και τόσο εύκολο αναγνώσιμο σε μικρή ηλικία το κεφάλαιο. Μόνο το επιχείρησα και εγώ στα 18 μου χρόνια και μάλλον τότε το είχα παρατήσει. Μόνο τα πρώτα του κεφάλαια για το εμπόρευμα εκεί είναι δύσκολα. Μετά είναι μια απλή και βαρετή ιστορία. Ναι. Η έννοια της δημοκρατίας σε αυτή την περίοδο. Μόνο με δημοκρατία μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι εννοούμε δημοκρατία δηλαδή? Δημοκρατία εννοούμε μια πολιτεία ανθρώπων που ζουν κάτω από κανόνες. Έτσι. Και οι οποίοι αυτοί οι κανόνες μπορούν να τους εγγυηθούν την κοινωνική συνοχή, την ισονομία τους, τα δικαιώματά τους, την απονομή δικαιοσύνης. Όλα αυτά που λέτε είναι διαχρονικά επιβεβαιωμένα ως θετικά στοιχεία της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που αυτή η δυνατότητα που δόθηκε σε κοινωνίες οδήγησε σε καταστροφές. Μα νομίζω ότι εδώ κάνουμε ένα λάθος. Δεν υπάρχει παράδεισος στην ιστορία. Πάντα κάθε φορά η εξέλιξη θα περνάει δυστυχώς μέσα είτε από δυσκολίες, είτε από καταστροφές, είτε από αδιέξοδα μιας πολύ σωστής ιδέας. Γιατί κάθε σωστή ιδέα έχει ένα πεδίο εφαρμογής και βιωσιμότητας. Από μία στιγμή και ύστερα, η σύγκρουσή της με την πραγματικότητα που διαμόρφωσε η ίδια απαιτεί να ανανεωθεί. Η δύναμη των καθεστώτων του κόσμου, ας πούμε, του σημερινού, έγκυται στο ότι έχει ελεύθερη την κριτική δύναμη.
είναι ανοιχτός στην κρίση εναντίον του εαυτού του. Αυτό είναι μεγάλη εγγύηση. Πώς όμως διαμορφώνει δυνάμεις αλλαγής? Διότι έτσι πως το συζητάμε, θα μου πείτε ότι ο άλλος είναι μια κοινότητα μαζί με σένα και ο άλλος προστίθεται σε αυτή την κοινότητα κτλ. Οπότε διαμορφώνουν νέες συλλογικότητες, έτσι, σε σχέση με... Νέες συλλογικότητες μέσα στις οποίες είναι αποδεκτή η διαφορά. Η παλιά κοινότητα δεν δέχεται τη διαφορά. Αυτό την έκανε ξεπερασμένη. Μάλιστα. Ήταν όλοι Ορθόδοξοι, ήταν όλοι Μουσουλμάνοι, ήταν όλοι τώρα. Γι' αυτό τα σπουδαία κοινοτικά κράτη είναι στον Καναδά, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό? Ότι μια κοινωνία μπορεί να το αποδεχθεί και να αυτοαποδομηθεί, διότι αποδόμηση είναι του παλαιού αυτό το πράγμα. Μα έχει αποδομηθεί ήδη το παλαιό. Ενώ διπλανές κοινωνίες που έχουν αυταρχισμό, τον ανατολικό, εν πάση περιπτώσει, δεσποτισμό, οι οποίες είναι στο παραδοσιακό στυλ, μπορεί να τις καταπιούν και να τις ενσωματώσουν. Αντί να πάνε δηλαδή προς την αλλαγή αυτή που περιγράφεται, να πάνε στην υποχώρηση του δεσποτισμού. Καμία αντίρρηση. Ότι στην ιστορία δεν μπορούμε να υπογράψουμε τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά πρέπει να κρατήσουμε αυτό το καταβρόχτισμά τους από το δεσποτισμό. Το ενδιαφέρον είναι να κρατάμε τα σοβαρά και εκτιμένα. Αυτά το καταβρόχθισμα, αν εμποδιστεί, μπορεί να εμποδιστεί επειδή είναι τέτοια η διαπλοκή η παγκόσμια και δεν θα συμφέροντα, ώστε οι αναλογίες και οι σχετισμοί δυνάμεων άλλα τα απαγορεύουν, άλλα τα επιτρέπουν. Και ο ρόλος του ηγέτη? Ο ρόλος του ηγέτη είναι πάντα πολύ σημαντικός, γιατί είναι αυτός που εκφράζει το ανίποτο. Υπάρχει ο ηγέτης και σε αυτή την κοινωνία? Αφού υπάρχει νόημα, υπάρχει ηγέτης. Μόνο όταν δεν υπάρχει νόημα, δεν υπάρχει ηγέτης, αλλά υπάρχουν σκουπίδια. Όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία? Ως αρνητικά και ως θετικά. Ως παρουσίες. Δυνητικά. Αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι που δεν το... Όχι, αν υπάρχουν στην καθημερινότητά της, στη δομή της, στην οργάνωσή της. Είναι διχασμένη και αντιφατική. Οι δυνάμεις υπάρχουν. Ας πούμε, είδαμε ξαφνικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα εθελοντισμό εξαιρετικό. Μετά εξαφανίστηκε και ρημάξανε τα πάντα. Δηλαδή, ζούμε στην νηπιακή αντιφατικότητα και το κρίσιμο πολιτικό αίτημα είναι πως το θετικότερο από τα ανταφατικά να πάρει το πάνω χέρι. Αυτά είναι χαοτικά και στοιχεία. Είναι εντελώς η κυβαντική φυσική αυτό που λέτε. Τι δηλαδή, να κάνουμε, εσείς αρχίσατε με τη φυσική σήμερα, με τη φυσική. Αβεβαιότητα. Μα δεν υπάρχει βεβαιότητα. Είναι το μεγάλο λάθος που κάνει θρησκεία την ιστορία, είναι η βεβαιότητα. Οι κοινωνίες όταν συγκροτούνται ψάχνουν να περιορίσουν αυτό το αβεβαίο. Η μεγαλύτερη εγγύηση του αβεβαίου είναι το παρελθόν. Και οι κοινωνίες πεθαίνουν από παρελθοντολογία. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, απολαύσαμε τον κύριο Στέλιο Ράμφο σε μια ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας.